Λοιπόν, σας χαιρετούμε λοιπόν στο χώρο αυτό, στον εμβληματικό αυτό χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Θανακλείου. Καταρχάς, να σας πω ότι ανέλαβα πλέον την Αντιδημαρχία Παιδείας και Διαβίου Μάθησης. Είναι πραγματικά ένα νέο καινούργιο αντικείμενο. Ήδη ενημερώνομαι για τα θέματα αυτά. Μέσα στις αρμοδιότητες της Αντιδημαρχίας είναι και η Δημοτική Βιβλιοθήκη, η οποία, όπως ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, φέτος μας έχει εκπλήξει ευχάριστα με τις δράσεις που έχει κάνει εδώ και λίγο χρονικό διάστημα. Δηλαδή από την μεταφορά της στο χώρο αυτό, τον εμβληματικό χώρο της Θανακλείου, παράλληλα βλέπουμε ένα άλλο πρόσωπο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ενεργοποιήθηκε. Σε αυτό συνετέλεσε αφενός μεν οι φιλότιμες προσπάθειες του υπηρεσιακού προσωπικού που υπάρχει μέσα, που είναι πραγματικά άξια στελέχη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αλλά και η συνεργασία που έγινε με την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Κομωτινή Ενδράση, που επίσης απαρτίζεται από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν καλά το αντικείμενο, έχουν τη σχετική τεχνογνωσία και μπορούν ακριβώς αυτή η συνεργασία που έγινε βοήθησε στο να δημιουργηθεί αυτή η εικόνα προς τα έξω. Έχουμε συνεχείς βιβλιοπαρουσιάσεις και συμμετοχές σε διάφορα προγράμματα. Ακριβώς στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων που εκπορεύονται από το δίκτυο των εθνικών βιβλιοθηκών που υπάρχει βέβαια σε επίπεδο Ελλάδος και τώρα συμμετείχαμε και εμείς, μπήκαμε και εμείς εδώ και 2 χρόνια σε αυτό το δίκτυο, είναι το εν λόγω πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται πάλι από τη Δημοτική μας Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνδυστική Επιχείρηση με τον τίτλο «Αριθμός φύλου 1821» και στα πλαίσια αυτού του εορτασμού των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αποσκοπεί στο να βοηθήσει πρώτα τα νέα τα παιδιά αλλά και τους ενήλικους στο να κατανοήσουν την ελληνική ιστορία, έτσι, και να αχθούν σε αυτό το ζητούμενο που είναι η εθνική αυτογνωσία. Μέσα βέβαια από την αναζήτηση, έτσι, των βιβλιογραφικών πηγών και των τεκμηρίων τα οποία βέβαια υπάρχουν και στη δικιά μας βιβλιοθήκη. Και η προσπάθεια αυτή συντείνει στην ανάδειξη αυτών των τεκμηρίων που πολύ σωστά η ομάδα αυτή που έχουμε εδώ στην Δημοτική Βιβλιοθήκη θα το πράξει. Λοιπόν, στα πλαίσια λοιπόν αυτά θα γίνει αυτή η δράση, η οποία απευθύνεται, θα αρχίσει από 8 Νοεμβρίου και θα τελειώσει 17 Δεκεμβρίου, περίπου 8 εβδομάδες. Κάθε μέρα θα απευθύνεται στις ηλικιακές ομάδες, είναι 6, 8, 9, 12, 13, 16 και στους ενηλίκους, άρα θα είναι 4 προγράμματα. Γι' αυτά θα σας μιλήσει αναλυτικά η Αθανασία Καρανίκα, η οποία είναι στέλεχος της βιβλιοθήκης μας και η οποία είναι επιφορτισμένη με αυτό το πρόγραμμα. Εγώ δεν έχω παρά να χαιρετήσω πραγματικά αυτή την προσπάθεια που γίνεται και να υποσχεθώ ότι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου που αφορούν και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και που χαίρομαι που τη βρίσκω να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο, σίγουρα θα συντηρήσουμε αυτό το κλίμα και θα προσπαθήσουμε να το αναδείξουμε και να το πάμε και λίγο παραπέρα. Φυσικά, έτσι όπως προείπε και ο κύριος Αντιδήμαρχος, ονομάζεται Αριθμός Φύλου 1821, επαιτειακή εκδήλωση από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Είναι ένας κύκλος λοιπόν εργαστηρίων. Θα πραγματοποιηθούν μέσα σε 6 συναντήσεις. Τα τμήματα είναι 4. Το πρώτο απευθύνεται σε ηλικίες 6 έως 8. Θα το υλοποιήσει η Νάγια Ιδελακούρα. Το αμέσως επόμενο 9 μέχρι 12, που θα πιάσει τις υπόλοιπες τάξεις του Δημοτικού, θα το υλοποιήσει η Λεύκη Σαραντινού. Τα παιδιά του Γυμνασίου θα έχουν ως εμψυχωτή τους το Σπύρο τον Γιωσέ. Και το τμήμα ενηλίκων θα έχει η εμψυχώτρια τη Φωτεινή την Ναούμ. Η θεματολογία είναι ποικίλη, άπτεται στην Ελληνική Επανάσταση, είναι για τη Φιλική Εταιρεία, είναι για τον Διονύσιο Σολωμό και τον ύμνο, τον εθνικό μας ύμνο, είναι για τις τοπικές φορεσιές, είναι για τις γυναίκες της Επανάστασης. Ποικίλη θεματολογία, υποσχόμαστε έτσι πολύ διαδραστικά εργαστήρια με εικόνες, ήχο, βιωματικά και περιμένουμε τη συμμετοχή όλων. Θα χαρούμε πάρα πολύ.